δεχόμαστε παράπονα ότι σε καλύπτω. Ναι, ναι, βέβαια. Δεν μην ξαναέχει συμβεί αυτό. Η Ειρήνη Δράγαση λοιπόν τώρα για το χθεσινό περιστατικό με τον αντιδήμαρχο. Να μας το περιγράψει. Και εκεί ροφιές είχαμε. Αυτοί φαίνεται δεν πήραν χαμπάρι τίποτα από ό,τι έγινε στη Βουλή. Ναι. Δεν πήραν κανένα μήνυμα, Ειρήνη. Καλημέρα. Καλημέρα, Ειρήνη. Καλημέρα, καλημέρα. Λίγα 24 ώρα μετά από το πρωτοφανή ξυλοδαρμό μέσα στη Βουλή από τον Κωνσταντίνο Φλόρο στον Βασίλη Γραμμένο, είχαμε ένα άλλο περιστατικό. Είχαμε ένα περιστατικό στην αυτοδιοίκηση, στο Δήμο Νίκαιας. Μέσα στο ειρηνοδικείο, χθες, 10.30 περίπου, εκδικαζόταν μία υπόθεση που έχει να κάνει με το Δήμο Νίκαιας. Ήταν διοικητικής φύσης, από ό,τι μάθαμε. Μέσα λοιπόν στο ειρηνοδικείο, ενώ πήγαιναν 2-2 οι αντιδήμαρχοι και νομίζω ήταν μέσα και ο δήμαρχος παρουσία του, δεν είναι αυτό σίγουρο. Μάλιστα. Υπήρξε λοιπόν ξυλοδαρμός σύμφωνα με τα λεγόμενα του αντιδήμαρχου υποδομών και τεχνικών έργων, ο οποίος και ουσιαστικά μεταφέρθηκε στο Τζάνιο, του κυρίου Λευτέρη Χατζηπαυλίδη, ο οποίος σύμφωνα με τα λεγόμενά του ουσιαστικά είχε μία αντέκκληση με έναν της αντίπαλης παράταξης, για το συγκεκριμένο θέμα που έχουν πολλά χρόνια διαφωνία, ενώ είναι φίλοι όπως μας είπαν. Και ήταν στη και συνέχεια ο άνθρωπος αυτός ήταν και συμμαθητές. Ο άνθρωπος αυτός τον απείλησε, ήρθε να το μπροστά. Κάνω πιο λιανά, κατάλαβα. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Ήρθε λοιπόν μπροστά του και του έριξε κουτουλιά σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα του κύριου Χατζηπαυλίδη. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τζάνιο, πήρε εξιτήριο χθες. Αναζητείται ακόμα από τις αρχές, γιατί στο σημείο έσπευσε η Δίας, αλλά δεν βρέθηκε κάτι. Και να πούμε ότι ο δήμαρχος τώρα της Νίκαιας χθες συγκάλεσε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο για να καταδικάσει τις ενέργειες αυτές, αλλά και για να δούνε τι μέλη γενέστε, γιατί μιλάμε για δύο εκλεγέντες από τον Δήμο, αντιδήμαρχος και αντίπαλος της παράταξης, που μάλιστα τον Οκτώβριο με τις αυτοδιοικητικές είχαν και οι δύο πολλούς χιλιάδες ψήφους από το Δήμο τους. Μας μίλησε λοιπόν εδώ στην εκπομπή να δούμε τι έγινε. Για πάμε λοιπόν, ελάτε. Μπορείτε λίγο να μου περιγράψετε τι ακριβώς έγινε? Τίποτα, απόκλητα, απόκλητα. Δεν υπήρχε κανένας ιδιαίτερος λόγος. Είμαστε και φίλοι, είμαστε και συμμαθητές και τα λοιπά και έχουμε και καλή σχέση. Απόκλητα και απρόσμενα, το περίμενα. Ήρθα από πάνω μου και ξαφιάστηκα, ας πούμε. Και τι έκανε, χειροδίκησε? Με χτύπησε με το κεφάλι και ήρθε, κόλλησε το πρόσωπό του στο πρόσωπό μου και με απειλούσε και μου λέγε ότι έλα κάτω να τα πούμε και τα λοιπά, ντροπή σου και ντροπή σου. Και κάποια στιγμή με κουτούλησε. Ήταν υπόθεση του Δήμου, έτσι? Ναι, ναι, ένα διοικητικό θέμα του Δήμου. Πάνω σε αυτό το θέμα είχατε τη διαφωνία, τη λεκτική? Ναι, μετά και από το Δημοτικό Συμβούλιο το περασμένο την είχαμε, δεν την είχαμε τώρα. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Σε έχει εντοπιστεί? Τώρα όχι, τώρα ψάχνω από τότε, γιατί πριν από λίγο με πήρε διοικητήρια για να πάω τελικά να καταθέσω μηνυτήρια αναφορά. Θα κάνετε λοιπόν μήνυση, θα προχωρήσετε. Ναι, 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 βέβαια.